Ένα τέτοιο θέλω να βάλεις και μέσα στον αγώνα. Ένα, όχι πολλά. Ένα. Αυτό, ένα φάουλ δεν είπα ρε Αλάμπα. Ένα φάουλ είπα να κερδίσεις και να βάλεις. Πάμε παιδιά να συγχρονίσουμε το βίντεο με το 1, με το 2, με το 3. Ωραία. Career. Career. Αυτό που θέλατε. Θυμάστε το τελευταίο επεισόδιο που κάναμε έτσι σιγά που παίζαμε, μιλούσαμε σιγά, δεν ξέρω τώρα. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Να σας πω πού είμαστε τώρα. Στην ίδια σεζόν, αλλά προς το τέλος, στις 2 Απριλίου. Έχουν γίνει χειμερινές μεταγραφές. Και ξέρετε το χειμώνα εγώ τι παθαίνω με τις μεταγραφές. Ξέρετε τι με πιάνει. Κλείνω και παίχτες που θα είναι ελεύθεροι από την νέα σεζόν. Έρχονται το καλοκαίρι, τέτοια πράγματα. Σου λένε ότι είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Να το μικρύνεις. Τώρα το έχω μεγαλώσει κι άλλο το ρόστερ. Να αλλάξεις τη ψυχή σου. Το έχω μεγαλώσει. Πάμε να δούμε, παιδιά, τι φέραμε. Τι φέραμε τώρα, πάθη πλάκα. Πάθη πλάκα θα πάθη. Καταρχήν πουλήσαμε Μιστακίδη. Έπρεπε να ανοίξει μια θέση στην επίθεση. Φέραμε δεξί μπακ Μπελέριν, παιχταράς. Παιχταράς, 48 εκατομμύρια. Πήραμε ένα τερματοφύλακα ακόμα, γιατί θέλαμε να μειώσουμε και την ηλικία, το μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ. Πήραμε λοιπόν αυτόν τον ζυγό. Το καλοκαίρι θα μας έρθει ο Χεσούς, επιθετικός, πολλά υποσχόμενος, πιτσιρικάς. Θα έρθει ο Εμπολό, από τη μία θα παίζει ο Εμπολό και ο Ντεμπέλε. Επολύθη ο Πέλκας γιατί ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να μείνει άλλο το παιδί. 30 εκατομμυρία και ήταν αυτά. Τα έδωσε η Βαλένθια, τον πήρε. Θα έρθει αυτός ο Μπραντ και αυτός ο πιτσιρικάς. Εκεί η Εκστρέμ και αυτός. Θα δω ποιος θα πρωτοπαίξει, θα δούμε. Επίσης έρχεται ο Σανάμπρια. Επιθετικός. Μπροστά θα φωτιές να πετάει η ομάδα. Ήρθε και αυτός ο τερματοφύλακας ο Καστίγια για τέταρτος, ας πούμε. Ήρθε ελεύθερος ο Κωνσταντ, αυτόν τον έχω ήδη. Θα έρθει ο Ντιμπαλά που θέλαμε, φάγατε με τον Ντιμπαλά. Πάρω τον Ντιμπαλά, τον πήρε τον Ντιμπαλά. Πεχτούρι, μεγάλο πεχτούρι. Πουλήθηκε ο Χριστοδούλη που ήθελε να φύγει ο τερματοφύλακας 8,5 εκατομμύρια. Ο Ρέις 2,5, τα θυμάστε αυτά που είχε έρθει ο Χαλίλοβιτς. Τα θυμάστε αυτά. Και τώρα εδώ που είμαι στην τρίτη θέση, απέχω 2 βαθμούς από την κορυφή και έχω ντέρμπι με τη Manchester United που είναι 3 βαθμούς πίσω μου. Πάμε να το παίξουμε το μάτσο αυτό, παιδιά. Πάμε να το παίξουμε. Και τα άλλα θα τα πούμε στην πορεία. Μου έχετε πει ότι θέλετε να παίζω world class όλα. Απλά είναι λίγα τα λεπτά για world class, δεν πειράζει, θα το τολμήσω. Θα το τολμήσω, τι να κάνω. Παρόλο που τώρα δεν είναι καλή μέσα. World class, θέλετε world class θα έχετε. Τι, εγώ χατήρια παιδιά, εγώ δεν χαλάω, χατήρια σπάνια. Ένα τέτοιο θέλω να βάλεις και μέσα στον αγώνα, ένα, όχι πολλά, ένα. Μάχη για την κορυφή. Έχετε ξαναδεί μάτς με τη Manchester, αλλά εντάξει, τώρα αυτό ήταν εξαιρετικά κρίσιμο. Ρε, έχουν χάσει την μπάλα αυτή, την πετάνε έξω. Τα έχουν χαμένα, τα έχουν. Πετάνε την μπάλες έξω. Τι μαγεία, ρε. Αλάμπα, τον είδα. Μία σωστή. Κράτα, βγάλτη. Καλή είναι! Καλή! Άρε, πέναλτι! Πέναλτι! Τι έδωσε, επιθετικό έδωσε, ρε. Έφυγε ο Ζιακουμ, έφυγε ο Τούρκος. Φύγε, ρε, Τούρκο! Πα, καλό ήτανε. Επίφοβα είναι αυτά, επίφοβα. Καλό. Μου πήρε την μπουκιά από το στόμα, ρε παιδιά. Θα το έχει καρφώσει μέσα ο Ντεμπέλε. Καλό είναι, καλό. Αυτό, ένα φάουλ δεν είπα ρε Αλάμπα, ένα φάουλ είπα να κερδίσεις και να βάλεις. Φύγε ο Ζιακούπο που κοιάς τον Αλάμπα. Μίτσο! Έλα να δεις. Έλα. Το είπα. Ένα φάουλ είπα να κερδίσει. Το είπα από την προθέρμανση. Πόσο world class, ρε. Τι φωτοβολίδα ήταν αυτή, ρε. Καλό. Ο Αλάβας. Πότε θα παίξεις
Ζητάει ο κόσμος. Δεν μπορώ, έχω δουλειές. Παίξω online. Ναι, online. Πάμε τώρα. Πάμε γιατί θέλει προσοχή τώρα. Πόρε την παλιά είδα ρε παιδιά! Την παλιά είδα ρε παιδιά! Ωρε πούστη. Ήθελα να κάνω προσπίση, δεν το πρόλαβε. Ρε παιδιά, με έχει σκοτώσει αυτός ο μπάσταρδος. Πάρτε, πάρτε, φύγε. Άλλη μία, μπράβο. Άλλη μία και άλλη μία. Πίσω. Εδώ. Ήσυχα τώρα. Φάουλ ρε. Φάουλ ρε. Άστη ρε, την έκλεψα ρε. Άστη ρε πάνω που έβγαινα ρε. Άστη, μην τη λύγεις εκεί. Μπράβο παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι θέλει. Έτσι, με τον ίδιο ρυθμό θέλει, πάμε. Έρε, ποδόσφαιρο παίζει το φυτόρε ξύλιο. Ρε μαλάκα την παλιά συμπαίκτη του του χρόνου, ρε. Τι κάνεις. Ωραία. Άντε μη σε πουλήσω ακόμα, δεν σε πήρα. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά. Μπράβο ρε. Τι έδωσε. Α, μπράβο, με έσπρωξε. Με σκότωσε. Όχι, μη πουλάτε την μπάλα εκεί. Μη την πουλάτε την μπάλα εκεί. Σοκράταρος. Μπράβο ρε Σοκράταρε, μπράβο ρε. Άντε ρε, μουνό πάνω Μουρίνιο. Διαμαρτύρεσαι, αρχίδι. Μπράβο, αυτό είναι. Τι είναι αλλαγή ήταν, αυτή είναι γκολ από κόρνερ. Κάνε τρίπλες εκεί, μαλάκα εσύ. Πού είναι ρε οι παίχτες, γιατί δεν πάει κανένας πάνω ρε. Ρε πούστη, γιατί δεν πάει κανένας πάνω στους παίχτες. Τι κάρτα δίνει τώρα. Σε ποιον, άρα δεν είμαστε καλά. Μπράβο. Μπράβο ρε Αλάμπα, τι έχεις φτιάξει σήμερα ρε. Πάρτε και εκεί από τον πούστη αυτόν, πάρτε, πάρτε. Ωραία, θα φάμε κανένα γκολ τώρα. Θα γίνει κανένα αστείο τέτοιο τώρα και θα γελάμε. Δώστε ρε, πατάω να τη δώσεις ρε. Πατάω βρε πούς, πατάω. Καλή σέντρα θέλουμε εκεί, μια κεφαλιά. Ου! Καλό ήτανε, πολύ καλό. Τον είδες τον Ντεμπέλη, μπράβο, φύγε μπροστά. Φύγε μπροστά Ντεμπέλη. Κοίτα ρε που... Μπράβο ρε Καράσκο παιχταρά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλό! Πόρε στα χέρια του πάνω ρε. Πα, 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 τι γλίτωσα παιδιά, τι γλίτωσα τώρα. Τι γλίτωσα. Σουτ! Σουτ! Σουτ μωρέ! Μπράβο, μπράβο, κράτα, κράτα. Δικιά μας. Λίξτο, λίξτο, το έλειξε. Ναι, μεγάλη νίκη. Μπράβο ρε Παοκάρα ρε. Μπράβο ρε με Αλάμπα ρε παιδιά. Και με την ψυχή στο στόμα μετά. Μπράβο. Λοιπόν, να παίξουμε και με Crystal Palace. Να το παίξουμε και αυτό. Ένα βαθμό διαφορά από τον πρώτο. Πάμε, μπας και ανεβούμε για να χάσει κάτι, να χάσει... Η Tottenham. Μετά τι έχω ρε παιδιά στο καλεντάρι. Μετά έχω Tottenham ευρωπαϊκό ε. Δύσκολο. Άρα πρέπει πάλι να μην βάλω τους πολύ καλούς εδώ. Έκανα κάποιες αλλαγές. Είναι και η παρθενική εμφάνιση του Σκιώτη. Και αυτό εγώ world class. Τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω. Και να χάσω αυτό λέει τώρα. Από το πουθενά. Καλό.
Καλό. Τέλος πάντων, λες να βάλουμε έτσι γκολ από σέντρα. Όπως εδώ στην προπόνηση. Να μας δίνει ένα μήνυμα το FIFA. Άραγε, ποιος ξέρει. Κοίτα που θα φάμε και γκολ αρχή. Καλό, βγάλε ρε σκότη μια σέντρουλα έτσι ωραία. Μαγκιόρα, βγάλτη μου. Βγάλτη μου ρε. Βγάλτη μου ρε. Απαπα, τι θα τρώγα, μπράβο ρε Ντοναρούμα. Πάμε. Καλό! Απαπαπαπαπαπα! Κοίτα ρε πως κοιτάνε τις μπάλες ρε παιδιά, είναι αγχωμένοι, τρομαγμένοι είναι. Χεσμένοι είναι, στα πόδια τους. Έλα Μπέιλ. Μία απέναντι. Καλό! Πως το έχασες ρε κομμάν αυτό αγόρι μου. Γκολ! Πως το έχασες ρε κομμάν. Ένα από κόρνερ τώρα, πάμε. Σουτ ρε, ένας, ένας σουτάρετε ρε πούστητες ένα. Ανέβα ρε σκιώτη λίγο, φοβάσαι. Βγάλτε καλά. Κοίτα εδώ ρε πούστητε. Μπαίνω μέχρι το πέναλτι και δεν μπορώ να βάλω γκολ. Τι χάλια. Πάρτι! Μπράβο! Πέναλτι ρε! Ρε παίρνω την μπάλα και μου παίρνει τα πόδια ρε! Άμα δεν το δώσω, ποιο θα δώσω αγόρι μου! Ρε πουστιδία. Έσβησε το φως! Μίτσο! Ένα powerbank! Φέρε ένα powerbank ρε Μίτσο. Με τα φώτα. Ο φωτισμός μας δεν είναι αυτός που πρέπει. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω γκολ. Και όχι τίποτα άλλο θα το φάω τώρα με ένα φως. Πάμε ρε Μάρκο Ασένσιο, πάμε! Πάμε μόνος σου, πάρ' τους μόνος σου αγόρι μου, έλα! Σου! Ρε πούστη μου, γιατί αργώ εκεί τόσο πολύ, γιατί τι κάνεις ρε! Κοίτα ρε πούστη τώρα! Πανηγυρίζει ο Ντοναρούμα που δεν έφαγε γκολ από την Crystal Palace ρε παιδιά. Πανηγυρίζει. Το φάγε ρε! Το φάγε! Διώχτε την τύπου! Διώχτε την τύπου! Τη λιβανίζετε μπάσταρδα! Μπάσταρδα! Ρε παίρνα ρε μπάλα καμπέλ μια πουτάνα μπάλα! Παίρνα μια φορά την μπάλα, παίρνα τη! Μια πάσα! Τι δίνεις ρε μπάσταρδε και εσύ, τι δίνεις! Άντε γα... έβαλα μαλάκα μέσα να παίξεις! Κολόπεδο! Στο διάολο! Βάλε ένα! Βάλε ένα! Κάνουμε από την Crystal Palace ρε πούστη. Θα χάσουμε το πρωτάθλημα από την Crystal Palace, από τους μαλάκες. Βάλτε ρε πούστηδες, βάλτε ρε πούστηδες. Πάμε ρε Ντοναρούμα, πάμε τρέξτε την ομάδα. Πάμε. Πάει πάνω στον άλλον ρε μαλάκα! Πάει πάνω στο συμπέκτη του τρακέρουνε μεταξύ τους ρε! Τι κάνουνε ρε πούστη μου, τι κάνουνε ρε πούστη μου! Μη το χάσεις μωρέ! Μη το χάσεις μωρέ! Κλείς την πόρτα ρε βλάκα! Έστω διάλογη εσύ! Μη τα χάνεις αυτά, έχουμε χάσει πόσα σαν μαλάκες τα έχουμε χάσει όλα! Πάμε τώρα, κάνε κάτι σωστό! Κάνε κάτι σωστό, βρε μπάστα. Ρε να ισοφαρίσουμε τουλάχιστον. Δεν γίνεται να χάσουμε από την Crystal Palace τώρα. Πόρε. Πέναλτι! Πέναλτι! Βάλ το πέναλτι.
Το άγχος το ίδιο τώρα. Ο Ροντρίγκης, πάμε ρε. Ναι! Ναι! Ναι, 1-1. Πάμε, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Πάντα ήθελα τα αριστερά μου μπακ να εκτελούν τα πέναλτι και τα φάουλ. Σοϊλίδης φάση. Τον προλάβατε το Σοϊλίδη. Μπράβο. Πα! Να γίνει ανατροπή λίγο ήθελε. Στην μπάλα ρε, τι διώχνεις ρε αγόρι μου. Κοίτα εδώ άλλος τι κάνει. Ρε Σοκράτη, όχι δεν το περίμενα από σένα ρε αγόρι μου αυτό. Άλλος Ντεμπέλε είναι αυτός. Ο αδερφός του είναι, ποιος είναι. Ρε Μπέιλ. Τι κάνεις ρε βλάκα άνθρωπε, τι κάνεις. Κοίτα ρε κόντρα ρε που... Τώρα κέρνουν μεταξύ τους, δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Ρε, κοίτα που σάξε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μου το έχασα. Δώστε μια σωστή, μπράβο. Ναι! 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 Στο 90. Ναι στο 90. Ναι στο 90. Ο Δόνης ρε η αλλαγή ρε παιδιά. Σας έχω πει για το Δόνη ρε. Πάμε αυτό αυτό. Σωστό σωστό σωστό. Στο πόπα πού πας. Το λήξε. Δικιά μου. Τι. Λίχτο. Όχι ρε. Σέντρα ήθελε. Το λήξε. Το λήξε. Ναι, με το ζόρι, και αυτό με το ζόρι, με την ψυχή, εδώ ήταν η ψυχή, εδώ, κρεμόταν εδώ η ψυχή. Στο στόμα ήταν η ψυχή. Είδες άμα δεν έχεις τους καλούς μέσα πώς την μπορείς να την πατήσεις. Έβαλα τον πιτσιρικά και το μαλάκα, πώς μου ήρθε. Πώς μου ήρθε. Τώρα έχουμε προημιτελικό για το Champions League με την Tottenham. Θα είναι αναβίωση του περσινού τελικού του Champions League, παιδιά. Θα νομίζω ότι μου χρωστάνε αυτοί, αλλά θα πάρουν ένα αρχίδι. Ο Σανέ θέλει να το βάλω, προφανώς θα σε βάλω ρε Σανέ, αφού είσαι παιχτούρι. Θα παίξουμε Σανέ και Ντεμπέλε. World class κι αυτό. 8 λεπτά. Βροχή λέει, τι βροχή ρε, βγάλτε. Τρέξε ρε Σανέ, τρέξε, τρέξε. Πάμε έτσι λες να μπει τον goal. Με κούρσα του Σανέ από τα αριστερά. Για τα δεξιά κάτσα να το ξεκίνησα να το βάλω να τρέχει. Τρέξε. Αυτό είναι, έτσι θα μπει. Με σκότωσε. Ορίστε, ένα φάουλ κερδισμένο. Σανές. Ένα γκολ από φάουλ, τι ζητάω. Σουτάρετε ρε. Πέναλτι. Τι έδωσε, επιθετικό. Γιατί επιθετικό, δεν έκανε. Έφυγε ο Ντεμπέλε. Ρε, πιο νωρίς την μπάσα αυτή. Πιο νωρίς αυτή την μπάσα, στον Καμαράσα. Δώσε πάσα στον Καμαράσα. Καλή κυκλοφορία είναι αυτή. Σωστή, έτσι με υπομονή. Έτσι θα μπει το γκολ, παιδιά, με υπομονή. Χωρίς υπομονή, γκολ δεν μπαίνει. Αλάμπα, εδώ, σωστός. Προσποίηση, πολύ σωστός. Πάσα τώρα. Ο Αλάμπα έχει βρεθεί εκεί και έχει μείνει, ε. Πάμε να το εκμεταλλευτούμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλό. Να εκμεταλλευτούμε ότι είναι ο Αλάμπα σε αυτήν την έχει φορτώσει. Έχουμε φορτώσει την πλευρά. Καλό πόδι έχει. Σανέ! Γιογιό με κάνανε, γιογιό. Γιογιό με κάνανε και δεν βγαίνει ο άλλος. Ντρέπεται. Μπογκμπά, κάλυψε κάποιος εκεί, μπράβο. Μπράβο ρε Μπέιλ, αυτή είναι ομαδάρα ρε.
Ωραίο ποδόσφαιρο. Ορθολογικό. Μπράβο, έτσι κρατήστε. Έλα ρε, δώσ' την καλά ρε, δώσ' την καλά κύριε. Να περάσει, μη βιάζεσαι. Offside. Άρα τι θα τρώγαμε. Τώρα θα συγκεντρωθώ να παίξω μπάλα ή θα κάνω μαλακίες. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα συγκεντρωθώ ή μαλακίες θα γίνονται. Σαν μαλάκες τώρα εδώ την πατάμε. Με μία αντεπίθεση φάγαμε γκολ. Σαν χαζί. Σαν χαζί. Με μία αντεπίθεση φάγαμε γκολ. Με ένα σουτ. Και εγώ κάνω πασούλες στην περιοχή του αλουνού αντί να σουτάρω. Θα πιάσει την μπάλα, αγόρι μου. Μπράβο, ας το διάλο. Είναι εικόνα ομάδος αυτή. Καλά παίζαμε τώρα, τι πάθαμε ξαφνικά. Δείτε εδώ ρε παιδιά κάτι πράγματα δείτε. Δείτε κάτι πράγματα δείτε. Δεν διώχνουν την μπάλα, δείτε. Σούταρε αγόρι μου, σούταρε, πατάω να σουτάρεις. Τι, γιατί δεν σουτάρεις εκεί κατευθείαν. Πατάω να σουτάρεις. Σούταρε. Καλό, μην το χάσεις. Ναι, ναι, η τέλεια στιγμή για την ισοφάριση Χαλίλοβιτς. Ναι. Μπράβο ρε Σάνε, ωραία πάσα ρε Σάνε, μπράβο ρε Χαλίλοβιτς, ωραίο τελείωμα. Πάμε τώρα να το γυρίσουμε στο δεύτερο μέχρος, πάμε. Λίχτο τώρα, να το γυρίσουμε στο δεύτερο ημιχρόνιο, πάμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πω ρε, τι έδιωξε ρε παιδιά. Τι έδιωξε ρε παιδιά. Πάρε πούστη. Γιατί δικιά του στην μπάλα. 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 Γιατί δικιά του. Αφού σε μένα ήταν η γάμα. Τέτοιο κοινό στην άμυνα. Σαν μαλάκες πάλι από το πουθενά. Πάλι σαν μαλάκες πάλι. Συνέχεια σαν μαλάκες θα τρώμε. Και δεν τα βάζουμε κιόλας μπροστά. Τους έχουμε ευχαριστεί πόσες φορές, αχαζί. Δώσ' τη βρε πούστη. Δώσ' την μπάλα. Θέλουν ειδική πρόσκληση να ανέβουν όλοι ρε. Ειδική πρόσκληση θέλουν. Προσκλητήριο θέλουν από τον Χριστοδουλόπουλο. Φάουλ. Δεν είναι offside αυτό ρε μπουρδέλα, δεν είναι offside. Δεν είναι offside γάμο το 3 γκολ. Τον boost τον Ράσφορντ, τον είχα παίχτη το γάμο. Τώρα έτσι δεν με λυπάτε λίγο. Ρε δώστε ρε μια πάσα ρε της προκοπής ρε. Δώστε μια πάσα της προκοπής. Τι κάνετε. Ρε σουτ. Σουτ. Πω, δεν έχει κάνει το λαπόρτο γιογιό ο Ράσφορντ. Τι δίνεις ρε. Τι δίνεις ρε. Τι κάνετε ρε μαλάκες, τι κάνετε ρε μαλάκες. Τι κάνετε ρε μαλάκες, τι κάνετε. Τι κάνει, διώχνει την μπάλα και δεν τη διώχνει, την κρατάει εκεί.
Κάνει πασούλες ο μαλάκας ο άλλος. Αυτόν γκολ έβαλε. Αυτόν γκολ το χρέωσε. Ανεβείτε τώρα μαλάκα 4 γκολ από το πουθενά φάγαμε. Δεν έχουν κάνει φάση κανονική. Σούταρε ρε! Γκολ! Τι δίνεις! Τι το ακυρώνεις! Τι το ακυρώνεις γαμιμέ! Έχει και πάλι καλά από και δεύτερο γύρο. Πρέπει τώρα ένα γκολ πρέπει να βάλουμε να πάμε στο δεύτερο γύρο με άλλη... Με δύο γκολ να περάσουμε με ένα 2-0. Τώρα 4-1. Εκεί μπορούσε να γίνει εύκολα το 2-1, το 3-1, έγινε 1-4. Ανάποδα εννοώ. Τα χαμένα τα έχω, δεν ξέρω τι να πω. Βάλτε το ρε μαλάκες, βάλτε το ρε μαλάκες στον γκολ. Βάλτε το ρε μαλάκες στον γκολ. Πώς θα τρώμε εμείς σαν μαλάκες και δεν μπορούμε να βάλουμε μπροστά. Ρε μία πάσα δεν μπορούν να κάνουν ρε παιδιά, στα δύο μέτρα μία πάσα. Τη στέλνουν πάνω στον αντίπαλο, αν είναι δυνατόν. Στον αντίπαλο τη στέλνει αυτός ο γάμος. Στον αντίπαλο. 4-1 σαν μαλάκες. Με 4 σουτ κάναν οι άλλοι και βάλανε 4 γκολ. Α, περισσότερα κάναν. Ντα έστω. Ας κάναν και περισσότερα γιατί δεν τα φάμε. Άντε γάμος. Με το FIFA. Και εσείς τώρα θέλετε FIFA όλη την ώρα FIFA. Έχουν με πιάνουν τα νεύρα μου μετά. Αυτό ήταν τέλος. Δεν έχει άλλο career. Άλλο. Δεν έχει. Γεια σας. Άντε τώρα. Θα φεύγουμε από εδώ με πονοκέφαλο τώρα. Παίξε καριέρα, παίξε καριέρα, παίξε καριέρα. Να τα αποτελέσματα τώρα από το καριέρα. Πώς κλείνει αυτό. Τι πατάω, ξέχασα.